Γεια σας παιδιά, καλησπέρα, Γιώργος Αντώνης εδώ πέρα. Λοιπόν, σήμερα ένα μικρό βιντεάκι για το πώς γίνεται να χάσουμε κιλά και γιατί δεν γίνεται να χάσουμε κιλά γρήγορα και ότι πρέπει να τα κάνουμε λίγο πιο σταθερά και πιο αργά, όχι τόσο γρήγορα. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι λιποδιαλυτικά, κρέμες και ό,τι άλλο έχει βγει εκτός από αναβολικά που λένε ότι θα χάσεις λίπος και τέτοια, δεν ισχύουν αυτά, να το ξέρετε. Όλα αυτά είναι απλά, έχουν μεγάλες δόσεις καφέινης μέσα και το αποτέλεσμα που έχουν αυτό είναι να σε φέρουν σε υπερκινητικότητα και να θες να κάνεις μια άσκηση που πάει να πει ότι χάνεις λίπος γιατί κάνεις κίνηση, όχι γιατί πήρες το λιποδιαλυτικό ή την κρέμα, ξέρω εγώ, που έχει καφέινης μέσα. Αυτά από μόνα τους χωρίς να κάνεις άσκηση δεν σου κάνουν τίποτα, εντάξει. Άντε να βάλω λίγο σε μικρό ποσοστό μερικές τροφές όπως είναι το ρόδι και το λεμόνι που κάνουν λίγο, που καίνε λίγο το λίπος, το σπάνε, θα χάσεις αλλά πάρα πολύ λίγο. Αν δεν κάνεις πάλι προπόνηση ή δεν κόψεις τις θερμίδες σου, δεν πρόκειται να χάσεις λίπος. Και να βάλω και το νερό, που πίνεις πολύ νερό, από τα ούρα σου βγάζεις λίπος, επειδή όσο περισσότερο κατουράς αφαιρείς και λίπος μαζί. Αυτά. Ο άλλος τρόπος είναι να πάρετε αναβολικά για να χάσετε κιλά, να χάσετε λίπος χωρίς να κάνεις τίποτα, χωρίς να κάνεις προπόνηση. Γιατί τα αναβολικά έχουν την ιδιότητα να σου καίνε το λίπος και να σου βάζουν μυϊκή μάζα. Εντάξει, να ρισκάρετε το σώμα σας και την υγεία σας να πάρετε αναβολικά για να χάσετε κιλά, τι να σας πω, είναι η δικιά σας ευθύνη. Εγώ θα σας πρότεινα να μην τα πάρετε. Και επίσης είναι και το εξής, εάν κάποιος έχει 10 χρόνια να κάνει γυμναστική και είναι εύσωμος, δηλαδή έχει κιλά παραπάνω, και πάει να τα χάσει απότομα και τα χάσει πολύ γρήγορα, είναι τόσο εύκολο μετά να τα ξαναπάρει και γρήγορα τα κιλά. Να ξέρετε, γενικά το σώμα σας όταν συνηθίζει σε μια κατάσταση η οποία π.χ. ήσουν 100 κιλά, εντάξει, για παράδειγμα, όταν συνηθίζει να είσαι 100 κιλά επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει μετά σιγά σιγά να συνηθίσει και στα λίγα κιλά για να του δώσει το ανάλογο στρες και την ανάλογη επίδοση. Εντάξει, δεν μπορείς, ξέρω εγώ, από εκεί που είναι 100 κιλά να πας 80 για παράδειγμα και στα 80 το σώμα σου να έχει συνηθίσει γρήγορα να λειτουργεί όπως ήταν στα 100 κιλά. Θα πάρει χρόνο για να συνηθίσει. Και αναβολικά να πάρεις, εάν τα κόψεις μετά, θα αρχίσει το σώμα σου πάλι να επανέρχεται στην προηγούμενη κατάσταση. Να το ξέρετε πάντα αυτό, ισχύει 100%. Και το τελευταίο που θα να πω είναι η προπόνηση και η διατροφή. Είτε παίρνεις αναβολικά, είτε δεν παίρνεις, είτε κάνεις ό,τι κάνεις, ο μόνος τρόπος για να χάσεις κιλά είναι να κόψεις τη θερμίδα σου, να τρως λιγότερες από όσες καταναλώνεις και να κάνεις προπόνηση. Η προπόνηση, εντάξει, την προπόνηση δεν τη χρειάζεσαι. Εάν κόψεις τη θερμίδα σου, πάλι χάνεις κιλά, χάνεις λίπος, αλλά την προπόνηση τη χρειάζεσαι στον τομέα ώστε να είσαι υγιής, να έχεις φυσική κατάσταση και να χτίσει και ένα σώμα, γιατί όχι, και θα έχεις 3 καλά, οπότε και τα δύο μαζί, και διατροφή και προπόνηση, είναι worth, δηλαδή είσαι στην καλύτερη κατάσταση. Και σύν το ότι με την προπόνηση το κάνεις και πιο γρήγορα. Εάν έκοβες απλά μόνο τις θερμίδες σου, απλά θα περίμενες, ξέρω εγώ, να χάσεις κιλά. Ενώ αν κόψεις θερμίδες σου και κάνεις και προπόνηση, το κάνεις και πιο γρήγορα και με ενεργοποιείς και το μεταβολισμό σου, ενεργοποιείς τα πάντα στο σώμα σου να λειτουργούν τέλεια. Αυτά σε αυτό το βίντεο, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω, ελπίζω να σας άρεσε, εάν σας άρεσε κάντε μία εγγραφή στο κανάλι μου, ένα like και κάντε και κανένα share παιδιά, μπας και πάρουμε κανένα views γιατί δεν μας βλέπω στα views καλά, τσάω.